Το επόμενο μας θέμα είναι και αυτό στο κλίμα των Χριστουγεννιάτικων ημερών και έχει να κάνει με την Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργάνωσαν οι δάσκαλοι και οι μαθητές του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton. Εμείς θα παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από αυτή την πολύ πετυχημένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Η γιορτή περιείχε πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια με τις αγγελικές φωνές των παιδιών, καθώς και τη θεατρική παράσταση με θέμα την Χριστουγεννιάτικη ιστορία. Επίσης, θα παρακολουθήσουμε χαιρετισμούς από τον ιερατικό προϊστάμενο της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου, πατέρα Ιωάννη Hookway, και την διευθύντρια του σχολείου, κυρία Σταυρούλα Προδρόμου, καθώς και τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, κύριο Ανδρέα Χρυσάνθου. Ας παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από αυτήν την όμορφη γιορτή. Αγαπητή κυρία Σταυρούλα Προδρόμου, διευθύντρια του σχολείου μας, αγαπητοί συναδέλφοι, αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζω όλους στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, η ψυχή μας αγκαλιάζει στοχαστικά τη νύχτα της γέννησης του Χριστού και στα αυτιά μας αντυχεί πάντα το γλυκό σάλπισμα των αγγέλων. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Τι άλλο θα μπορούσαν να είναι τα Χριστούγεννα παρά η μοναδική νύχτα του ερχομού στη γη του σωτήρα του κόσμου? Ποια άραγε είναι αυτή η μεγάλη δύναμη που κάνει κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ανθρώπους, χριστιανούς και μη, να περιμένουν με κρυφή λαχτάρα την εορτή των εορτών, τα Χριστούγεννα? Μήπως είναι η λάμψη και η μαγεία των ημερών, οι λαπροστολισμένοι δρόμοι και οι γιορτινές πλατείες που προκαλούν με την ομορφιά τους? Μήπως είναι οι νοσταλγικές χριστουγεννιάτικες μελωδίες και οι αγγελικές μουσικές που ξεχύνονται από παντού? Μήπως είναι όλα εκείνα τα πατροπαράδοτα έθιμά μας, οι χαρές των παιδικών μας χρόνων, η ανταμοιβή μας για τα παραδοσιακά κάλαντα, το κρασί, τα τραγούδια και τα ζεστά κάστανα? Μήπως είναι οι μικρές και μεγάλες χαρές του σπιτικού μας, το στολισμένο δέντρο, η μοσχοβολιά της κανέλας και του μελιού, η καλομαγειρεμένη με χίλιες νοστιμιές γαλοπούλα, τα χαρούμενα πρόσωπα των αγαπημένων μας προσώπων? Ναι, είναι όλα αυτά μαζί, αλλά ταυτόχρονα είναι η βαθιά αίσθηση ότι κάθε χρόνο ανάμεσά μας και μέσα μας γεννιέται ένας Θεός. Ο Θεός της αγάπης, της ελπίδας και της ειρήνης. Η Θεία Πρόνοια έρχεται να μας θερμάνει με τη ζεστή πνοή του Θείου Βρέφους και να φωτίσει με το φως του άστρου της Βιθλεέμ τις ψυχές μας. Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή χαράς για μικρούς και μεγάλους. Από μικρά παιδιά τα περιμέναμε σαν κάτι μαγικό που θα ερχόταν να μας βγάλει από την καθημερινότητά μας και να βάλει στη ζωή μας χρώμα, μουσική, υπέροχες μυρωδιές και δώρα. Τα Χριστούγεννα είναι πάνω απ' όλα ένα σύμνος στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, που με τη γέννησή Του έφερε στις ψυχές των ανθρώπων ένα μήνυμα ελπίδας. Με τη γέννηση του Θεανθρώπου, ένα νέο αύριο ξεκινά. Λένε πως τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή των παιδιών και όλοι ξέρουμε με πόση χαρά τα περιμένουν. Ας τα αφήσουμε λοιπόν να ζωντανέψουν με τραγούδια, θεατρικά και ποίηματα τη μαγεία και το πνεύμα των Χριστουγέννων. Σας καλούμε να χαρείτε το πρόγραμμά μας, κάνοντας αρχή με το χαιρετισμό του ιερατικού προϊσταμένου της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου, πατέρα Ιωάννη. Ας αρχίσουμε με έναν ύμνο που ψάλλουμε αυτές τις μέρες. Θέλετε να σηκωθείτε να πούμε μια μικρή προσευχή. Δόξασον με τα αγγέλων και των ποιμένων, βουληθέντα εποφθήνε, παιδίον νέων των προαιώνων Θεών. the words of that hymn, today, in English, today the Virgin comes to the cave to give birth to the eternal Word. Hear the glad tidings and rejoice, O universe. Glorify with the angels and the shepherds the eternal God who is willing to appear as a little child. Our minds fall silent before this mystery. The Creator took upon himself our created flesh, writes a contemporary saint of the Church. The eternal and invisible assumed a temporal and mutable, changeable form of being. The Spirit beyond all our thinking became flesh, and let us touch him with our hands, look on him with our physical eyes. The passionless one gave himself over to suffering. The unoriginate life tied himself to death. What amazing mystery is the Christmas feast. Και τώρα θα συνεχίσουμε με το θεατρικό Scrooge. Τι γίνεται όταν δεν βοηθάμε? Τι γίνεται όταν τα Χριστούγεννα, αντί να δίνουμε αγάπη, δίνουμε μίσος, δεν έχουμε ειρήνη? Για να δούμε τι γίνεται. Jingle bells swing and jingle. Καλησπέρα σας. Όχι. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Όχι, ούτε αυτό. Δανιέλα, άσε τις πρόβες. Δεν βλέπεις. Ο κόσμος είναι εδώ και περιμένει. Α, ναι, έχεις δίκιο. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην χριστουγεννιάτικη μας γιορτή. Αυτή η ιστορία μιλά για τη μαγεία των Χριστουγέννων που μεταμόρφωσε τον Scrooge. Μία ιστορία που όσες φορές και να ακούσουμε, πάντα έχει κάτι να μας πει. Νομίζω είπαμε πολλά. Λέει, και αρχίζουμε. Έτοιμοι! Αν συνεχίζει να τρέπεις, θα δουλέψει πιο πολλές ώρες αύριο. Συγγνώμη, κύριε Σκρούτς, πιο πολλές ώρες αύριο. Αύριο είναι Χριστούγεννα. Όλοι περνάμε καλά με την οικονομία σας. Χάσα το, κύριε Σκρούτς. Τίποτα δεν ξέχασα. Τα Χριστούγεννα είναι για τους τεμπέληδες. Κύριε Σκρούτς, τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης. Δίνουμε και παίρνουμε τώρα. Περνάμε όμορφα με την οικογένειά μας. Σας παρακαλώ, μόνο για αύριο. Τέλος πάντων, μόνο για αύριο. Την επόμενη μέρα θα έρθει πιο νωρίς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Χαίρομαι πολύ. Εμπρός. Καλημέρα, κυρία Σκρούτς, και καλά Χριστούγεννα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε χρήματα για τους φτωχούς. Αυτές τις μέρες όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ζεστό φαγητό και ζεστά ρούχα. Θα βοηθήσετε? Ας δουλέψουν κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Μα κυρία Σκρούτς, όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν ακούω τίποτα. Ας βοηθήσουν άλλοι. Μα τι σύγχρονες που είναι, έχει τόσα λεπτά και δεν βοηθά. Please. Ο κύριος Σκρούτς χάζεται ένα καλό μάθημα. Τι θα γίνει, δεν θα αλλάξει αυτός ο άνθρωπος. Δεν θυμάσαι τι έγινε, πάμε να δούμε. Ποιος είναι, ποιος είναι! Σκρούτς! Έχεις μόνο μια ευκαιρία να αλλάξεις. Έλα μαζί μου. Πού θα πάμε? Πλέι. Παπά, κουλεύει συνέχεια και μας λείπει. Κάνει κρύο και χρειάζομαι για κάτι. Στο κρύο το κάτουλα είναι πολύ για να έχουμε φαγητό και ρούχα. Εγώ μιλάω με τον κύριο ψυχολόγο στον χρόνο και ακόμα θα μπορείς το φτιάξει. Chris, ελπίζω να πήρες το μάθημά σου, Chris. Είναι Χριστούγεννα, πρέπει να πάω στο σπίτι του Bob. Καλούμε τώρα τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του σχολείου μας, κύριο Ανδρέα Χρυσάνθου, να απευθύνει χαιρετισμό. Hello. Hello. What do we think of those kids, eh? You guys are great. You enjoying it? Yeah? Love the outfits. Love the outfits and the Christmas jumpers and the candles. They're amazing, right? Absolutely amazing. So you guys should be super duper proud of yourselves. You're doing an amazing job and you're making us all very, very proud. So on behalf of all the Greek school, we want to thank you guys, because you guys are really what make the school. And, you know, you make Christmas for us ever so more special than what it is. So you guys should give yourselves a round of applause, kids. You're amazing. So this is a time of the year where we give thanks. You know, Christmas is a very big time of the year where we all give thanks. And I want to thank the teachers. The teachers have been an amazing inspiration to us this year and have helped us a lot. Especially Igiria Stavoula, who has led us through, well, 2 cycles of an academic year. And we're very grateful to her for her leadership, because she's amazing. Where are you, Igiria Stavoula? Yes, Igiria Stavoula in the house. Thank you. And also the unsung heroes in this room, and that's you guys, the parents. You know, you always, those of you who know me and have heard me over the years, you hear me come here and say, we've got to get together and do this for our kids and do this for the future of the community and the school. But you know what, the kids don't come here by themselves, all right? You know, they're not gonna, some of them might drive your cars, but you know, they're not, you know, they need you. We need you. You guys are the ones who get up on the Saturday morning, who give up your times to bring your children to the school. You know, some of you in twos, some of you by yourselves, some of you have to arrange babysitting. You know, you guys, this happens because of you. You know, and your commitment to bring the children here on a Tuesday, on a Thursday evening. You know, let's not forget, you know, it's difficult, it's not easy. You've all got your own lives, you've all got your own English school homework to do and to work through your kids with that. So just want to say a special thanks to you guys for continuing to persevere and helping us with this school. So thank you. You should give yourselves a round of applause. Why not? Go on. Ξεκίνησα μια φορά καρβάλα σ' άλλο η αγοργά. Έρημο μακριά πέρασα, νύχτα στην ουδέα φτάσα. Φουμ, φουμ, φουμ. Τον τρίτο που θεπάν, βασιλιά μικρό να βούνε, που γι' αυτό γράφες μιλούνε. Ελπίζω να χαρήκατε τη γιορτή μας. Σεβαστέ πατέρα Ιωάννη, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και ευχαριστώ που μας τιμάτε εδώ με την παρουσία σας. Αγαπητοί γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και φίλοι του ελληνικού μας σχολείου, ελπίζω να χαρήκατε τα παιδιά, να τα καμαρώσετε και οφείλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί φροντίζετε να έρχονται στο ελληνικό σχολείο. Ευχαριστία στους εκπαιδευτικούς. Δεν θα πω ονόματα, συνάδελφοι. Όλοι, ανεξαιρέτως, έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό. Και αυτό έχει φανεί από το αποτέλεσμα. Το μεγαλύτερο βέβαια μπράβο αξίζει στα παιδιά μας. Μας έχουν κάνει περήφανους για ακόμα μια φορά με μια πολύ ωραία ποιοτική γιορτή. Ελπίζω να συμφωνείτε κι εσείς μαζί μου και να συνεχίσετε να τα φέρνετε στο ελληνικό σχολείο, σε οποιοδήποτε ελληνικό σχολείο, γιατί όλα τα σχολεία κάνουν μια καλή δουλειά. Το δικό μας. Εύχομαι σε όλους να περάσετε χαρούμενα Χριστούγεννα, εύχομαι σε όλους ευτυχισμένο έτος και θα σας περιμένουμε όλους στις 7 Ιανουαρίου. Πολύ καλή ιδέα θα ήταν αν μπορούσαν όλα αυτά τα παιδιά να είναι εδώ στις 24, παραμονή Χριστουγέννου θα γίνει, πάτερ. Αυτό θα ήταν πολύ ωραία. Όσοι μπορέσετε να φέρετε τα παιδιά σας, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Ο κύριος Γιώργος μπορεί να είναι στην Κρήτη και η κυρία Ζωή το ίδιο, αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Σας ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα. Ολόκληρη την όμορφη αυτή γιορτή θα την παρακολουθήσετε στις 4 Ιανουαρίου στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.